όλους σας για την τιμή που μας δείξατε και μας κάνατε σήμερα να είστε εδώ στην παρουσίαση της ομάδας μας για την περίοδο 2018-2019. Βλέπω παρουσίες παλιές, βλέπω παρουσίες που τιμήσανε το πρώτο συμβούλιο της ομάδας, επί την προεδρία του συντρίθηκε η ομάδα και είμαστε όλο το συμβούλιο συγκινημένο που εμείς είμαστε σε εισαγωγικά απόγονοί σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Σπύρο, να ξεκινήσω από τον κύριο Δημήτρη, να ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του χωριού μας, να ευχαριστήσω τον κύριο Άκη που τιμάει την έψη με την παρουσία του. Είχαμε καλέσει κι άλλους, προφανώς δεν μπορέσαν να έρθουνε, κύριε Άκη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Να ξέρουμε τα προβλήματα, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε που κάνατε την προσπάθεια και ήρθατε και μας θυμάται ότι κάθε χρόνο με την παρουσία σας, όπως και πέρσι. Θέλω να ενημερώσω λίγο τους φιλάδους της ομάδας καταρχάς. Όπως είπαμε και πέρσι που αναλάβαμε σαν καινούργια διοίκηση την ομάδα, η στόχη είναι να έχουμε την ομάδα ψηλά. Άσχετα αυτό μας κοστίσει από το χρόνο μας και από τον κόπο μας και υλικά και πνευματικά και ψυχικά. Το πήραμε απόφαση, θα το τηρήσουμε τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο πιστά, το πλάνο μας. Θέλουμε το χωριό δίπλα, τους έχουμε, τους ευχαριστούμε, γιατί χωρίς αυτούς είναι δύσκολο αυτό το πλάνο να υλοποιηθεί. Όπως και ακόμη και ο άνθρωπος αυτός που μας βοηθάει, ο χωριανός, με τις λίγες οικονομίες του, γιατί είναι δύσκολη καιρή, θα ήταν ακόμη πιο εύκολο για μας το έργο μας, αυτός να γνωρίζει ένα φίλο του, που ο φίλος του να μπορεί να βοηθήσει κι αυτός. Είναι σημαντικό ακόμη και αυτό για τους χωριανούς που είναι δίπλα μας. Πριν κάνουμε την παρουσίαση της ομάδας, το ρόστερ της ομάδας για τον χρόνο, καταρχάς ο φίλος μου ο Τζάνης έφερε μια συλλογή από φανέλες, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις είχα δει, δεν είχα προλάβει να τις δω. Μιλάμε από το 1973 μέχρι το 1990. Φανέλες οι οποίες δεν έχουν καν νούμερο στην πλάτη τους. Μιλάμε δηλαδή για χρόνια τα οποία ήταν τελείως περαστικό το ποδόσφαιρο, τελείως αφιλοκερδές, χωρίς κανένα σκοπό πρωταθλητισμού, μόνο αθλητισμού. Δηλαδή, άνθρωποι που είστε εδώ και τις βλέπετε, θα σας φέρουν στις μνήμες σας χρόνια αξέχαστα. Χρόνια τα οποία τιμήσατε εσείς οι ίδιοι τη φανέλα Αθήνα. Είναι από τον τερματοφύλακα και όλα τα νούμερα στη σειρά. Μπορείτε μετά το τέλος της εκδήλωσης να τις δείτε από κοντά. Λοιπόν, θέλω επίσης να αναφερθώ στο προπονητικό μας team. Πήραμε την απόφαση και προς το τέλος της περσινής χρονιάς και σε συνέχεια τη φετινή να προσφέρουμε και μια καλύτερη εκείμνηση των αθλητών μας. Ο σκοπός αυτός είναι να προσφέρουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούμε εμείς στις εποχές αυτές, με τη βοήθεια και του προπονητή και της κυρίας Γεωργίας Τζαμάκου, η οποία είναι το δεξί χέρι του coach και θα προσφέρει αυτό που σας είπα, την καλύτερη γύμναση των αθλητών μας. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό από όλους εμάς εδώ είναι να υπάρχει οικογένεια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που διαλέξαμε, και σε λίγο θα προχωρήσω στην παρουσίασή τους, εκτός από την ποιότητά τους, ψάξαμε, ρωτήσαμε, ενημερωθήκαμε και γνωρίζαμε και οι ίδιοι και για την ποιότητά τους σαν χαρακτήρες. Διότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σε μια πορεία πρωταθλητισμού όταν η ομάδα θα έχει τη στραβή της. Γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα ποτάθλημα 26 αγωνιστικών σύν το κύπελο να μην υπάρχει και στραβή. Εκεί λοιπόν θα δείξουν τα παιδιά αυτά το χαρακτήρα τους. Εκεί τους θέλουμε, γιατί στις νίκες είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Το πιο σημαντικό λοιπόν για μας είναι ο χαρακτήρας του ποδοσφαιριστή να σκληραγωγηθεί και να τον δείξει στα δύσκολα. Να παρασύρει και τον πιτσιρικά μαζί του, να του δείξει τον δρόμο και να μην απογοητευτεί το πιτσιρικά στο δίπλα του. Ξεκινώ.